θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς άντρες της εγχώρια showbiz και τον γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το My Style Rocks 2. Όσοι ασχολούνται με τη μόδα, ξέρουν πως ως εκδότης των περιοδικών People in Style και Love Yourself, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος γνωρίζει από στυλ και ομορφιά, οπότε ο ρόλος του κριτή δεν ήταν για εκείνον καθόλου δύσκολος. Η πολυτάραχη ζωή του θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινίας που θα περιελάμβανε ορφάνια από μικρή ηλικία, γυναίκες, επαγγελματική επιτυχία, καταχρήσεις, απιστία, δύο γάμους, δύο διαζύγια και τρία παιδιά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαλάνδρη και έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό. Στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, χάνει τον πατέρα του από εργατικό ατύχημα και η μητέρα του αναλαμβάνει το δύσκολο ρόλο να μεγαλώσει μόνη εκείνον και τον αδερφό του. Το περιστατικό του τραγικού θανάτου του πατέρα του ήταν αναμφίβολα αυτό που τον οδήγησε στο να κάνει ένα ασυμβίβαστο και ρυψοκίνδυνο μακροβούτι στη ζωή. Τρώμαξα πολύ όταν πέθανε και αυτό με έβαλε με έναν άλλο τρόπο στη ζωή. Είχα την αγωνία να κάνω τα πράγματα γρήγορα, γιατί φοβόμουν ότι θα πεθάνω νέος. Αισθανόμουν ότι είμαι μόνο εγώ για σήμερα εδώ, οπότε πρέπει να τα ζήσω όλα εδώ και τώρα. Μέχρι τα 40 μου δεν γύρισα ποτέ το βράδυ σπίτι μου. Ήμουν συνεχώς έξω στους δρόμους και στα μπαρ, κάτι που είχε επιπτώσεις. Άρα, υπό μία έννοια, κάηκα στην πορεία και εγώ όπως ο πατέρας μου. Η σχέση του με το διάβασμα δεν ήταν καλή επειδή αντιμετώπιζε δυσλεξία και σύνδρομο διάσπασης προσοχής, με αποτέλεσμα να τελειώσει το σχολείο με βαθμολογία κάτω από τη βάση. Όπως ο ίδιος λέει, χρειάστηκε να πλαστογραφήσει στο απολυτήριο λυκείου ενός φίλου του για να καταφέρει να σπουδάσει στο εξωτερικό. Από μικρός είχε πέρασει στις γυναίκες και έκτοτε ό,τι έζησε το έζησε έχοντας συνήθως μια ωραία γυναίκα στο πλευρό του. Τίποτα δεν του χαρίστηκε στη ζωή και χρειάστηκε από πολύ μικρός να αγωνιστεί για ό,τι ήθελε να καταφέρει. Το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί τρεπόταν όπως ο ίδιος έχει πει. Τελικά άρχισε να εργάζεται ως βοηθός παραγωγής σε διαφημιστικά σποτ και στη συνέχεια έχοντας μαζέψει τα πρώτα χρήματα πηγαίνει στο Μιλάνο που εκεί σπουδάζει διαφήμιση και marketing ενώ παράλληλα εργάζεται πλάι στον Ιταλό φωτογράφο Ολιβιέρο Τοσκάνη. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάζεται σε μεγάλες εκδοτικές και διαφημιστικές εταιρείες αναλαμβάνοντας διευθυντικά πόστα. Παράλληλα εισχωρεί με μεγάλη επιτυχία και στο χώρο της τηλεόρασης ως παραγωγός. Έχει κάνει δύο γάμους. Το πρώτο με την παρουσιάστρια Μαρία Βακοδήμου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο γιους, τον Νικήτα και τον Άρη, και το δεύτερο με τη σχεδιάστρια μόδα Σίλια Δραγούνη, με την οποία έχει αποκτήσει ένα γιο, τον Τζόι, και με τις δύο πρώην συζύγους του διατηρεί άριστες σχέσεις. Η Μαρία Βακοδήμου, σε κοινή συνέντευξή τους, είχε αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του γάμου τους υπήρξε άπιστος, με τον ίδιο να σχολιάζει πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με τη Μαρία δεν ήμουν πολύ ωραίος τύπος. Επειδή φοβόμουν μην πονέσω, δεν αντιλαμβανόμουν ότι μπορούσα να την πληγώσω. Η Μαρία θα είχε όλα τα δίκαια του κόσμου αν δεν μου μιλούσε, γιατί αν απαριθμίσει αυτά που μπορεί να μου προσάψει, θα γράψει βιβλίο. Αίσθηση επίσης είχε προκαλέσει και η αποκάλυψή του σε συνέντευξη ότι παλαιότερα ήταν εξαρτημένος από ουσίες και το αλκοόλ, δίνοντας αγώνα για να απεξαρτηθεί. Οι εξαρτήσεις ήρθαν στη ζωή μου από φόβο. Την περίοδο που ήμουν εξαρτημένος, είχα οικογένεια. Δεν είχα μάθει να βάζω όρια στον εαυτό μου, ή μάλλον καλύτερα, ήθελα συνέχεια να τα ξεπερνάω. Πήγα για απεξάρτηση στην Αμερική. Έφυγα για 3 μήνες και ξαναγύρισα. Όταν λοιπόν γύρισα, αποφάσισα ότι ένα πράγμα έπρεπε να αλλάξω στη ζωή μου. Τα πάντα. Πλέον, εδώ και 9 χρόνια, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος δηλώνει καθαρός, ενώ το τελευταίο διάστημα η Χριστιάνα Μοίρα έχει μπει στη ζωή του και δείχνει πολύ ερωτευμένος μαζί της. Είσαι ωραίος τύπος τελικά, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Κοίτα, εμείς διαγνωριζόμαστε και εκτός τηλεόρασης. Και έτσι, σε έχω λίγο συναναστραφή. Ναι. Πάντα σε έβρισκε ενδιαφέρον τύπο, αλλά διαβάζοντας συνεντεύξεις σου, βλέποντας την πορεία σου όλο αυτό το διάστημα και όλα αυτά που κάτσε και λες για τον εαυτό σου δημόσια, νομίζω ότι παρουσιάζεις τεράστιο ενδιαφέρον για κάποιον να σε γνωρίσει. Να είσαι καλά. Είσαι καλά. Καλά, με έβλεπα τώρα το βίντεο, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεργάτες. Είναι εντυπωσιακό. Μπράβο στα παιδιά. Τι είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τη ζωή σου
είναι κάτι που το φαντάζεσαι. Όλοι έχουμε φανταστεί τη ζωή μας και τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Αλλά όταν το βλέπεις, λες, καλά τα έκανα. Είσαι ευχαριστημένος. Πολύ. Και να σου πω, δεν ήταν και εύκολη η ζωή σου. Είχε δηλαδή και δύσκολες καμπές που έπρεπε ναι. να τις προσπεράσεις. Σας πιστεύω, ρε Ελεονόρα, ότι όλοι έχουμε δυσκολίες. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στη ζωή μας, προσωπικές. Ο καθένας με τα όρια που έχει και το πώς έχει αποφασίσει να ζήσει τη ζωή του. Το θέμα είναι πώς προχωράς τη ζωή σου με ευγένεια και προς τον εαυτό σου και προς τους άλλους. Και πώς ξεπερνάς αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι προβλήματα ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό που κράτησα από το βίντεο που είδαμε. Ότι έχασες τον μπαμπά σου από εργατικό ατύχημα σε ηλικία μόλις 10 ετών. Υποθέτω ότι μέχρι εκείνη την ηλικία είχες όμορφα παιδικά χρόνια. Ναι, μέχρι τότε ήταν όλα μια χαρά. Όπως είναι όλα τα παιδιά. Οι γονείς ήταν καλά μεταξύ τους, αγαπημένοι. Με τον αδερφό μου παίζαμε, γελούσαμε και είχαμε αυτή την ωραία ευχάριστη ατμόσφαιρα που έχουν τα πιτσιρίκια στις αλάνες. Μεγάλωσε στο Χαλάνδριο, οπότε εκεί ήταν εξής χωματόδρομοι, αλάνες, κυνηγητά, κρυφτά, τρέξιμο. Ξένια στα χρόνια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα οποία τα αναπολώ με... Ξέρεις, προσπαθώ να θυμηθώ αυτές τις εικόνες, γιατί με γεμίζουν χαρά και μου δίνουν δύναμη. Θα νοσταλγείς. Με έναν τρόπο, ξέρεις, ναι. Ο μπαμπάς με τι ασχολείτο? Ο μπαμπάς μου δούλευε σε μια εταιρεία εργάτη, σε μια εταιρεία παρκετοβιομηχανίας. Ουσιαστικά δημιουργούσαν δάπεδα και έγινε έκρηξη και σκοτώθηκαν δύο. Ένας από αυτούς ήταν ο μπαμπάς. Ένας από αυτούς ήταν ο μπαμπάς. Τι θυμάσαι την ημέρα εκείνη? Πολύ. Που το έμαθες? Θυμάμαι και τη γύρισα σπίτι και υπήρχε πολλοί κόσμος στο σπίτι. Εγώ ήταν ό,τι είχα πάει σχολείο πρώτη γυμνασίου, πρώτη ή δεύτερη μέρα. Ήταν Σεπτέμβριος. Και λέω τι έγινε και μου είπε η μητέρα μου ότι ο μπαμπάς είναι στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε το χέρι του και ξέρεις κάτι αυτά τα... Είχε ήδη φύγει? Όχι. Έρισε μια μισή μέρα, σχεδόν δύο μέρες έζησε. Και δεν έδωσε σημασία, δεν το κατάλαβα πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται όταν είσαι μικρός. Την επόμενη μέρα, που τα πράγματα είχαν βαρύνει πολύ, μου το είπαν οι θείοι μου. Δηλαδή ήταν το βράδυ και το πρωί πέθανε. Δηλαδή τα ξημερώματα έφυγε και έγινε η κηδεία και... Ήτανε πολύ μεγάλο το σοκ. Ήτανε πολύ μεγάλο το σοκ το προσωπικό, το δικό μου. Δηλαδή. Και το σοκ ήταν ότι... Θυμάμαι δηλαδή μια εικόνα που είμαι, το μαθαίνω, μπαίνω στο μπάνιο και κλειδώνομαι και χωρίς συνέστημα λέω ξέρεις κάτι θα πεθάνουμε όλοι, δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε, κοίτα να κάνεις κάτι. Ξέρεις, τώρα που το σκέφτομαι, μια λογική επιβίωσης εκείνη τη στιγμή και ένας τρόπος να ξεπεράσω αυτό που συνέβαινε και το οποίο με οδήγησε όπως με οδήγησε η ζωή μου. Αλλά θυμάμαι τη σκηνή που μπήκε πολύ δυνατά μέσα μου ότι δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις σίγουρα και δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Είναι αυτό χρονών τώρα να συνειδητοποιεί ένα παιδάκι την έννοια του θανάτου με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν είναι ότι πιο εύκολο νομίζω. Ναι, τώρα που το βλέπω και έχοντας τα παιδιά μου και σκεπτόμενος τον εαυτό μου τότε. Το κατανοείς αλλιώς. Λέω, κοίτα να δεις πώς λειτουργεί και πώς λειτουργούν οι άμυνες των ανθρώπων και του εγκεφάλου για να μπορέσεις να κρατήσεις μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχάς, θέλω να μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι της απουσίας του πατέρα. Κατά πόσο επηρέασε, παιδί μου, και τις ισορροπίες μέσα στο σπίτι. Μείνατε δύο γη με μία μάνα. Ο αδερφός είναι μεγαλύτερος. Ο αδερφός μου είναι μεγαλύτερος. Είναι 2,5 χρόνια μεγαλύτερος. Είναι 2,5 και αυτό, παιδάκι ήταν 12-13, έτσι. Η μητέρα σου υποχρεώθηκε να δουλέψει. Η μητέρα μου δούλευε έτσι κι αλλιώς. Και μετά συνέχισε να δουλεύει. Η μητέρα μου ήταν πολύ μικρή. Δηλαδή, ο πατέρα μου πέθανε 36 χρονών, η μαμά μου ήταν 35. Ξανά φτιάξε τη ζωή της μετά? Όχι, μετά από αρκετό καιρό βρήκε κάποιες σχέσεις που έκανε, αλλά όχι για πολύ δηλαδή. Δεν... Ήθελες εσύ να δεις τη μαμά σου να ξαναφτιάχνει τη ζωή της με έναν άντρα? Δηλαδή, θα δεχόσουν να τη δεις να ξαναπαντρεύεται? Νομίζω ότι τώρα με τη γνώση που έχω τώρα θα ήθελα πάρα πολύ. Τότε ήταν κάτι που μου ήταν σχεδόν αδιάφορο, με ευγένεια το λέω το αδιάφορο, δηλαδή το τι θα έκανε εκείνη, αλλά δεν θα άντεχα σίγουρα μία άλλη αντρική παρουσία μέσα που να ένιωθα την έννοια του ότι θα με εγκλωβίσει ή θα χάσω την ελευθερία μου, οτιδήποτε έχω κερδίσει
γιατί έρθει στην κατάσταση και έχω κερδίσει κάποια κεκτημένα. Και από αυτά τα κεκτημένα μου τα πάρει κανείς. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η αντίδρασή μου. Μετά δηλαδή από το θάνατο του πατέρα, το τερμάτισες, πέρασες δύσκολη φηβεία, έκανες ό,τι έκανες στο τερμάτισα. Κόκκινο. Νομίζω ότι είχα πάντα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Και η ανασφάλεια μου είχε να κάνει πρώτον ότι δεν είχα προστασία, γιατί η οικογένειά σου προστατεύει. Η μητέρα μου την έβλεπα πολύ μικρή, την έβλεπα τόση. Δηλαδή έλεγα, γλυκούλα, τι να κάνει, αυτή έστειλε εκεί πέρα και θα βρω εγώ τον τρόπο. Οπότε είχα ανασφάλεια και φόβο και από τους γύρω μου, ότι ξέρεις, μην μου συμβεί κάτι, μην μου την πέσει. Και αυτό όλο με ανάγκαζε να είμαι, να κάνω πιο πολύ το αντράκι από ό,τι χρειαζόταν, ας πούμε. Ένας χαζός και λάθος δρόμος, κατά τη γνώμη μου, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, όλοι αυτοί που... Ξέρεις πως είσαι μικρός και προσπαθείς να δείξεις ότι είμαι λίγο καλύτερος. Ξέρεις, και να μην πεις ότι είμαι ευάλωτος, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Η μαμά σου ζει. Ναι. Η σχέση σας σήμερα την βλέπεις ακόμα έτσι μικρούλα και ανήκωρη. Τη βλέπω ακόμα έτσι, ξέρεις, πιο προστατευτικά. Τσακωνόμαστε συνέχεια, όπως τσακώνονται όλες οι οικογένειες. Αλλά με αγάπη, ξέρεις, αυτός ο τσακωμός ο αγαπησιάρικος. Πλέον έχω συμβιβαστεί με τους τσακωμούς. Κάποτε δεν συμβιβαζόμουν. Είπες ότι στο σχολείο δυσκολεύτηκες πολύ γιατί είχες δυσλεξία και ΔΕΠΗ ταυτόχρονα. Ναι, ναι. Την εποχή εκείνη. Έχουν και τα παιδιά μου. Αλήθεια. Την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχε αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Που αυτό, δεν υπήρχε αυτό διάγνωση. Αυτό δεν υπήρχε στη τότε. Νομίζω ότι οι πρώτες έρευνες. Διάσπαση προσοχής, δυσλεξία. Είναι της μόδας όλα αυτά τώρα. Τότε δεν ήταν καθόλου στη μόδα, δεν το γνωρίζανε και αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και σε μένα, αλλά φαντάζομαι και στα άλλα παιδιά. Δηλαδή, το πρόβλημα ποιο ήτανε. Εγώ είχα πρόβλημα στην ανάγνωση και στη γραφή. Βαρύ πρόβλημα όμως, δηλαδή βαριά ανορθόγραφος. Και δυσκολία στην ανάγνωση. Έπρεπε να βάζω το δάχτυλο, ξέρεις, φεύγει το μάτι, κάνει όλα αυτά που κάνει. Όπου είναι αυτό που νιώθεις, που λες είμαι έξυπνος. Αλλά δεν φαίνεται αυτό. Άρα είμαι χαζός. Εκεί λοιπόν αρχίζει και έχεις μια πρώτη ένα εσωτερικό πόλεμο. Αντιλαμβάνομαι ή δεν αντιλαμβάνω τα πράγματα. Είμαι χαζός ή είμαι έξυπνος. Γιατί αυτό το παιδάκι είναι καλύτερο από εμένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να γράψω το όνομά μου. Με τίποτα. Με τίποτα όμως. Πλέον γράφω με μολύβι πάρα πολλά χρόνια, γιατί με το στυλό πήγαινε πιο γρήγορα από την εντολή και έκανα. Και δεν γράφω μόνο κεφαλαία. Δεν μπορώ να γράψω πεζά. Γιατί φεύγουν και κεφαλαία μέσα και ντρέπομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή εμείς ανταλλάξουμε ένα μήνυμα, ναι. Η ορθογραφία του πώς θα είναι. Γράφω γκρίκλις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχουν τα γκρίκλις. Βέβαια, τώρα έχω ανακαλύψει και το καινούργιο που δίνεις, ξέρεις, γράφεις το μήνυμα με ομιλία. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ξέρεις, όταν θέλω να είμαι πιο ευγενικός, το κάνω με ομιλία και. Άρα ουσιαστικά. Ήταν βαρύ αυτό. Σαφώς και θα ήταν. Πραγματικά ήταν βαρύ. Γιατί μπαίνεις σε μία. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Γιατί δεν υπάρχει γνώση. Γιατί ούτε η μητέρα μου ήξερε, υπήρχε πίεση τρομερή και από το σπίτι αλλά και από το σχολείο, ξέρεις, και ανταγωνισμός. Κάποιος ήταν καλύτερος, εσύ ήσουν χειρότερος, οπότε ξέρεις, κάπως έπρεπε να διακριθείς. Δεν μπορούσες με τίποτα να διακριθείς στα μαθήματα. Οπότε έλεγες, αφού δεν μπορώ να είμαι πρώτος, ας είμαι τελευταίος. Ξέρεις, κάπου έψαχνα να βρεις κάπου να υπάρχεις κι εσύ, ξέρεις. Τελικά κατέληξες ότι σίγουρα δεν είσαι χαζός, έτσι. Ναι, αυτό άρχισα πολύ να το καταλάβω το σύμπαν εγώ, Δήμα Χαζός, γιατί πήγαινα και έκανα και στη Μένσα τεστ και αργότερα και όσο μεγάλων, δηλαδή και στα 20-25. Αυτό το έκανε για να αποδείξεις ότι δεν είσαι χαζός. Σε μένα όμως, όχι σε κανένα άλλον. Γιατί έλεγα, για να δούμε, ωραία, είσαι έξυπνος. Πόσο έξυπνος είσαι, εξής, αυτό που σε πιάνει και τρώγεσαι με τον εαυτό σου. Μια τρέλα. Μια χαρά είναι. Κοίταξε να δεις, το ότι είσαι έξυπνος θεωρώ ότι πλέον. Βέβαια πρέπει να κάνεις μια πορεία για να φτάσει εκεί. Η εξυπνάδα νομίζω ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένη. Με την έννοια ότι έχουμε δει πολλούς έξυπνους ανθρώπους που κάνουν χαζά πράγματα. Κρίμα που έξυπνοι άνθρωποι δεν διοχετεύουν την εξυπνάδα τους σε κάτι το οποίο να είναι ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή θα ήθελα, αφού είσαι έξυπνος, έλεγα στον εαυτό μου, γιατί δεν είσαι γιατρός, λες να ανακαλύψεις ένα φάρμακο, να βοηθήσεις κάποιον. Δηλαδή, ποια την κάνεις την εξυπνάδα τώρα. Είσαι έξυπνος. Και το βρίσκω πολύ, ακούγεται οξύμορο, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι επίσης της μόδας στη τελευταία 20 ετία, που έχει να κάνει με το EQ και πόσο με τα συναισθήματά σου μπορείς να τα εκφράσεις
και να μπορείς να εκφράζεσαι καλύτερα. Και δεν μας νοιάζει αν ξέρεις την προπαίδεια απ' έξω. Είναι αλήθεια ότι πλαστογράφησες το πτυχίο, ναι, του, το απολυτήριο του, ναι, Λυκείου για να σπουδάσεις στο εξωτερικό? Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Και εγώ ήθελα να σπουδάσω, μάλλον ήθελα κάτι να κάνω, για να το πω πιο σωστά. Δηλαδή είχα πολλή αγωνία να κάνω κάτι, να διακριθώ, να κάπως να γίνουν τα πράγματα. Στο σχολείο δεν ήμουν καλός και ήθελα να σπουδάσω στο εξωτερικό. Οπότε διάλεξα την Ιταλία, που ήταν λίγο πιο εύκολα και ήταν κοντά σε εμάς. Και πλαστογράφησα ένα απολυτήριο και πήρα το απολυτήριο του φίλου μου, το έβγαλα φωτοτυπία, έβαλα μπλάνκο στη φωτοτυπία και άλλαξα το όνομα, το ξαναέβγαλα φωτοτυπία και μετά πήγα να το μεταφράσω. Αφού λοιπόν το μετέφρασα και το έκανα στα ιταλικά, μετά πήγα και πήρα σφραγίδες ως μεταφρασμένο απολυτήριο και λέω δεν έχω το άλλο, βάζετε. Και αφού πήρα λοιπόν το μεταφρασμένο, όλα ήταν έτοιμα για να πάω να σπουδάσω. Και πήγες λοιπόν και σπούδασες στο εξωτερικό. Μόνο τα έκανα αυτά, εντάξει. Σκεφτόμουν πώς θα πάω να σπουδάσω, ξέρεις, δεν είχα πολιτήριο. Τα κατάφερες όμως. Κατάφερα, έτσι. Ναι. Εκεί στις σπουδές σου δεν είχες θέμα, με το να τις ολοκληρώσεις από τη στιγμή που δεν τα πήγες. Εκεί σπουδές μου, φαντάσου ότι ήταν τόση μεγάλη αγωνία μου, δεν είχα διαβάσει ποτέ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν το διάβασμα το δυνατό μου σημείο και έχανα και τις τάξεις. Εκεί λοιπόν ήταν τόση αγωνία μου να πετύχω, που το δεύτερο χρόνο πήρα υποτροφία. Έλα, ρε, εσύ. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο διάβαζα, δεν έκανα τίποτα άλλο. Είχα μάθει το βιβλίο της κοινωνιολογίας απ' έξω, το βιβλίο της ψυχολογίας απ' έξω. Διάβαζα συνέχεια και δούλευα. Παράλληλα, δεν είχα χρήματα. Πού δούλευες? Ήμουν μπάρμαν. Πολύ ωραίο. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, δεν ξέρω. Στην Ιταλία μπάρμαν και φοιτητής ταυτόχρονα. Κοίταξε, στην Ιταλία έχω κάνει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, γενικότερα έχω κάνει πολλές δουλειές στη ζωή μου. Στην Ιταλία ήμουνα γυμνό μοντέλο των καλών τεχνών. Έλα. Που, ναι, πουλά γραβούρες. Δηλαδή, πήγαινες και πόζερες για τους φοιτητές των καλών τεχνών. Ναι, 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 ναι. Άντρες, γυναίκες. Βέβαια, με πιο ωραία δουλειά. Κάθεσαι εκεί. Δεν κάνεις τίποτα. Πόσα λεφτά έπαιρνε γι' αυτό? Έπαιρνα, ξέρω εγώ, 200.000 λίρες. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα πώς ήταν. Αλλά έπαιρνα, ζούσα 4-5 μέρες. Υπολογισμένα τα χρήματα, δηλαδή τα πόσα θέλω για να πιω καφέ, για να πάρω εφημερίδα, για να φάω μεσημεριανό, για να κάνω μετακινήσεις. Ήταν σχεδόν μια εβδομάδα αυτό μου κράταγε. Μία φορά. Ναι, μία φορά, ναι. Τι άλλες δουλειές έχεις κάνει? Έχω πουλήσει γραβούρες πάρα πολλές. Το οποίο είναι, αυτό είναι νομίζω ότι από τις δύσκολες δουλειές που πας είσαι με τις γραβούρες και χτυπάς και λες σενιόρα, μποντσόνο και αρχίζεις πουλάς γραβούρες στις πολυκατοικίες. Έχω κάνει τον μπάρμαν. Άρα τελικά πρέπει να μιλάς αυτές. Ναι, τελικά, ναι. Βέβαια στην αρχή που δεν είχα χρήματα και έψανα να βρω δουλειά και δεν μπορούσα να βρω, έπιασα δουλειά στο πανεπιστήμιο που σπούδαζα. Και πήγα και ζήτησα δουλειά. Μου λέει δουλειά δεν έχουμε, η μόνη δουλειά είναι καθαριστής. Και δεν πειράζει, καθαριστής, τέλεια, λέω, μια χαρά. Οπότε καθάριζα το πανεπιστήμιο που σπούδαζα κιόλας. Και έβαζα χέρι στους συμφοιτητές μου. Μην τολμήσω και εδώ κάποιο να πετάξει κανένα χαρτάκι, καμιά γόπα, κανένα τσιγάρο. Θα γίνει σκοτωμό. Γιατί τα μάζευα εγώ. Οπότε ήταν όλοι και λέγανε, λέει, υπό Δημήτρης, να είμαστε ξύλα, τα κρατάμε καθαρά. Και με βοήθησαν πολύ. Πέρασε καλά αυτό. Δεν λερώνανε. Πέρασε ωραία, ναι. Γυρνώντας εδώ στην Ελλάδα, πώς ξεκίνησες, πού ξεκίνησες να δουλεύεις? Είχε συμβεί το εξής. Εγώ ήθελα να γίνω ή διαφημιστής ή ηθοποιός. Το ηθοποιός θα αυτό το ηθοποιός το άκουσα και στο πάρα βίντεο. Πολύ, ναι, ναι, και ήθελα... δεν έγινε, γιατί δεν τρεπόσουν. Ντρεπόμουν πολύ. Ντρεπόμουν την αποτυχία. Δεν ντρεπόμουν το κοινό. Δηλαδή... Ντρεπόσουν να μην είσαι καλός. Ντρεπόμουν να μην είμαι καλός. Δοκίμασες όμως ποτέ να ανακαλύψεις αν είσαι? Δοκίμασα μετά. Με πήρε ο Περάκης και έχω κάνει 3-4 ταινίες του Περάκη. Έλα, γιατί έκανα έξτρα, ξέρεις. Και με τη Μαρία έχουμε κάνει έξτρα δάκια. Περίμενε μισό λεπτό όμως. Ναι. Για ρόλους τώρα οι οποίοι είναι, ναι, οι οποίοι υπεράσματα. Είναι περάσματα, μικρορολάκια, ξέρεις. Τα οποία τα κάναμε εκεί. Και. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πλάκα πολύ. Στους άλλους άρεσε. Νομίζω ότι άρεσε και στους άλλους. Για να με ξαφωνάξω, ο Περάκης μάλλον ήμουν καλός. Σκηνοθετάρα. Ήθελες λοιπόν να γίνεις ή ηθοποιός. Ήθελα να γίνω ηθοποιός ή διαφημιστής. Λόγω της δυσλεξίας και της διάσπασης, να ξέρεις ότι αυτό που για πολλούς ακούγεται ως πρόβλημα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ουσιαστικά δουλεύει το μυαλό σου πολύ πιο γρήγορα. Αν δεν θέλω να κάνω να εισχωρήσω την ιατρική, ουσιαστικά στην αντίληψη είναι, ας υποθέσουμε ότι είναι 5 στάδια για να αντιληφθούμε κάτι ή οτιδήποτε βλέπουμε. Σε αυτούς που έχουν δυσλεξία, ανάλογα με τη δυσλεξία, τους λείπουν 3 τα οποία τα αναπληρώνουν, αλλά είναι 8. Άρα λοιπόν, αν δεις το παιδάκι που είναι συνέχεια έτσι και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται γύρω του, είναι γιατί προσπαθεί να πάρει input και να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι πολύ πιο γρήγορα από αυτό που είναι το κανονικό, που δεν ξέρω ποιο είναι το κανονικό, γιατί δεν μπορώ να μπω στο μυαλό κάποιου άλλου. Αλλά σε κάνει να είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Και αυτό, και μάλιστα να σκέφτεσαι με εικόνες. Αυτό λοιπόν της εικόνας σε κάνει και πολύ δημιουργικό, γιατί ξέρεις, δεν είναι αυτό το τετράγωνο μυαλό, το πάρα πολύ ωραίο που έχουμε δει πολλούς που τους θαυμάζουμε, αλλά δεν
Οπότε όλο αυτό με πήγε στη δημιουργικότητα, στο οτιδήποτε είναι δημιουργικό. Είτε στην προσωπική μου ζωή, είτε στην επαγγελματική μου. Στην προσωπική ζωή, πώς θα μπορούσε να είναι αυτό δημιουργικό? Γιατί δεν είχα χρήματα, ήθελα να περνώ καλά, ήθελα να ξεπερνάω δυσκολίες και να βρίσκω και να ελύσουμε, να με καταφερτζείς, ξέρεις. Θέλει μια δημιουργικότητα αυτό το πράγμα για να το κάνει. Και μου είπες ότι έχουν και τα παιδιά σου. Ναι, είναι κληρονομικό. Α, είναι κληρονομικό. Ναι, έχουν τα γλυκούλια μου. Και οι έχουνε και ναι, έχουν διαγνωσμένα ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος τον περιμένουμε τώρα να το διαγνώσουμε. Στη σειρά είναι. Να σου πω όμως, τα παιδιά σου σπουδάζουν στο εξωτερικό και τα λοιπά. Το έχουν. Ναι, αλλά έχουν πει. Δηλαδή, ο Νικήτας που πήρε βοήθεια από την 5η έκτη δημοτικού. Τον πηγαίναμε δηλαδή σε μια λογοθεραπεύτρια. Ο Άρης δεν χρειάστηκε τόσο, γιατί ξέρεις, η δυσλεξία είναι πολλές μορφές. Ακούω, είναι λίγο της μόδας όλο αυτό. Η διάσπαση προσοχής, η δυσλεξία μας αρέσει τώρα. Τώρα πια όλα μας τα ελαττώματα τα βγάζουμε στη φόρα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Που είναι ευχάριστο αυτό, να σου πω την αλήθεια, άμα δεν το κάνει σημαία. Αλλά τους δυσκόλεψε. Ιδιαίτερα, δηλαδή, τα παιδιά μου δυσκολευτήκαν και τα δύο στην δευτέρα και τρίτη ηλικίου που είχε πολύ διάβασμα για να τις εξετάσεις. Δηλαδή, έχει πίεση, θέλει πολύ συγκέντρωση, θέλει focus, κουράζεσαι πάρα πολύ, ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Τι σπουδάζουν τα παιδιά τώρα? Ο μεγάλος σπουδάζει media. Και ο μικρός? Ο μικρός ακόμα δεν, θα δούμε. Αν δεν έχει τελειώσει ακόμα σπουδά. Ο μικρός δεν έχει τελειώσει, του χρόνου τελειώνει. Και ο πιο μικρός, εντάξει, είναι πολύ. Ο πιο μικρός τον περιμένουμε. Ναι. Θα γίνει υποδοσφαιριστής, τραγουδιστής, είναι εκεί. Είναι πιο καλλιτεχνική φύση. Είπες πριν ότι τελικά σημασία δεν έχει και στο κάτω-κάτω της γραφής ποιο είναι το IQ σου, αλλά ποιο είναι το EQ σου, το συναισθηματικό σου IQ. Ναι. Παρόλα πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Παρόλα αυτά όμως, στα συναισθηματικά σου, έχεις υπάρξει λίγο τυχοδιοκτικός. Καλά, ήμουνα ασταθέστατος. Δεν νομίζω ότι. Βέβαια, ναι. Ναι, καθέν. Με όλες τις γυναίκες. Είναι ναι, γιατί η φύση σου αυτή, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πόσο είναι η φύση, πόσο το εξελίσσει αυτό το πράγμα. Αλλά συναισθηματική αναπηρία είχα πολύ σοβαρή. Φαντάζομαι ότι με το. Ξεγελάω και λέω, τα σκέφτομαι. Με αυτά που σου συμβαίνουν στη ζωή και ο τρόπος ο οποίος τα αντιλαμβάνεσαι, σου δημιουργεί μια συναισθηματική αναπηρία. Ή το γεγονός ότι έπρεπε να επιβιώσω και ήθελα να κάνω τον πιο άντρα από αυτό που πραγματικά ήμουνα, αναγκάζεσαι να κρύβεις οτιδήποτε είναι ευάλωτο σε σένα. Όταν λοιπόν κρύβεις, ξέρεις, το ότι είμαι ευάλωτος είναι και συναισθηματικά ευάλωτος. Οπότε παίρνεις μια απόσταση από τους άλλους σε αυτή την. Το φόβο σου μη σε ανακαλύψουν. Οπότε ξαφνικά αυτό τον κάπο όμως σου δημιουργεί άλλο τρόπο συμπεριφοράς, το οποίο δεν τον αντιλαμβάνεσαι μέχρι να έρθει η ζωή, να σου χτυπήσει την πόρτα. Δηλαδή, και να θέλω να το πεις λιγάκι έτσι πιο. Όχι τόσο θεωρητικά, με περισσότερα παραδείγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, γνωρίζεις τη Μαρία Μπακοδημού που τη γνώρισες. Και αναφέρομαι σε αυτό, γιατί γνώρισα. Και εσύ και εκείνη έχετε βγει και έχετε πει τα ίδια πράγματα για τη σχέση σας και το γάμο σας. Δουλεύαμε στο Στάτους μαζί στο Λιμπέρι, στον Αντώνη. Η Μαρία ήταν διευθύντρια στο Στάτους τότε και εγώ ήμουν creative. Εγώ είχα αναλάβει όλη την επικοινωνία του ομίλου και το marketing και το thinking και τι θα κάνουμε εδώ και θα κάνουμε εκεί. Είχαμε μια πολύ ωραία σχέση, φιλική. Τι σου άρεσε στη Μαρία, ήταν αυτό που σου είχε κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον? Ότι είχε τρομακτικό χιούμορ, δηλαδή μπορείς αμέσως, δηλαδή και ήταν αρκετό να κοιταχτούμε στα μάτια να πούμε μια τάκα ένας και μετά λέει μια τάκα άλλος. Ήμασταν πιτσιρίκια, το οποίο ξέρεις, τότε ήταν και πολύ ωραία τα μίντια έτσι όπως τα ζήσαμε τότε, διότι είχαμε βρει ένα χώρο να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ, να κάνουμε την τρέλα μας και να πληρωνόμαστε και από πάνω. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν θα με πληρώνω και όλα. Δηλαδή, και θα κάνω αυτό που μου αρέσει και θα μου δίνει και λεφτά. Τέλεια. Και όλο αυτό, ξέρεις, και μαζί με τη δύναμη της νιώτης που λέμε, ξέρεις, είχε όλη αυτή την εφορία. Με τη Μαρία λοιπόν περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, γελάγαμε. Εγώ είχα διάφορες περιπετιούλες εκεί με κορίτσια και τα συζητούσα με τη Μαρία και μετά κάπως φτιάξαμε μια σχέση μαζί. Η οποία εξελίχθηκε πάρα πολύ, δηλαδή ξεσαρωτευτήκαμε πολύ. Το είχαμε κρυφό εδώ μεταξύ. Την περίοδο εκείνη λοιπόν που ήσασταν ερωτευμένοι. Ναι. Ίσως ταυτόχρονα και άπιστος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και σε άντρες που η φύση τους είναι έτσι λιγάκι πιο παιχνιδιάρικη. Ναι. Όταν τους χτυπάει το άπιστος, στην πόρτα. Νομίζω ότι το άπιστος δεν έχει επίγνωση ούτε τι κάνει στον εαυτό σου, ούτε τι κάνει στον άλλον. Αυτά τα λέω βέβαια τώρα κατόπιν ωριμότητας και λευκών μαλλιών. Δεν αντιλαμβάνεσαι το πόσο πολύ μπορεί να μην επιτρέψει τον εαυτό σου να νιώσει
την αγάπη και το συνέστημα και να είναι χαλαρός. Γιατί συνέχεια σε μια γωνία μου την κάνει αυτός, την κάνω εγώ και μου την κάνει. Μάχη. Ναι, υπάρχει μια τέτοια μάχη, η οποία προφανώς εκφράζεται γιατί αρχίζει και σου αρέσει. Έτσι κι αλλιώς μου άρεσε. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι γυναίκες. Έβρισκα πάρα πολύ τρομακτικό ενδιαφέρον. Τρομακτικό ενδιαφέρον όμως. Προφανώς. Φαντάζομαι δεν είμαι ο πρώτος που το λέω. Οι άντρες είναι πολύ βαρύτοι τύποι. Οι γυναίκες έχουν ενδιαφέρον. Οπότε, τι ενδιαφέρον βρίσκεις εσύ στις γυναίκες? Νομίζω ότι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω, το μυαλό τους. Δηλαδή, ακόμα, αυτό μου είναι αρκετό. Καλά, ο Φρόιντ θέλω να σου πω ότι... Ναι. Δεν κατάλαβε ποτέ. Λέω, αυτό που δεν καταλαβαίνω, ναι, αυτό σου λέω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι και αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η συμπεριφορά, ο τρόπος, η προσέγγιση στα πράγματα... Είναι όλα διαφορετικά. Νομίζω ότι ξέρεις, οι πολυσχηδείς προσωπικότητα οι οποίοι έχουν. Ξέρεις, πολλές γυναίκες πιστεύουν το ίδιο για τους άντρες. Όχι, οι άντρες είναι νομίζω ότι πιο βαρετό πεθαίνεις. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, 3-4 πράγματα μας αρέσουν. Τα αυτοκίνητα, το ποδόσφαιρο, κάτι χαζά. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Με τη Μαρία παντρευτήκατε, δεν θυμάμαι. Με τη Μαρία παντρευτήκαμε. Κανονικά με θρησκευτικό γάμο, νηφικά. Όχι, και προσπαθούσαμε να κάνουμε θρησκευτικό γάμο, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε ούτε για την ημερομηνία, ούτε για τον τρόπο, ούτε για το πώς. Η Μαρία είχε αρχίσει ήδη και γινόταν star τότε. Είχε ξεκινήσει ήδη δηλαδή, το πρωινό και έκανε και είχε κάνει πολύ μεγάλο μπαμ τηλεοπτικό. Προσπαθούσαμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο το πώς θα παντρευτούμε, αν θα είναι ένας κλειστός γάμος ή ένας ανοιχτός γάμος και ποιους θα καλέσουμε, ξέρεις, και όλο αυτό το οποίο μπαίνει σε αυτή την τρέλα. Και δεν τα καταφέραμε ποτέ. Αποφασίσαμε να παντρευτούμε αφού είχε μείνει έγκυος. Έμεινε λοιπόν έγκυος και εκεί ψάχαμε να βρούμε τον τρόπο για να παντρευτούμε και τελικά κάναμε πολιτικό γάμο. Κλασικά. Με τη Μαρία, ναι. Κάναμε πολιτικό γάμο. Δύο παιδιά λοιπόν. Μπορείς να μου εξηγήσεις λοιπόν τι είναι αυτό που άλλαξε στην πορεία. Είπες εσύ ότι με τη Μαρία δεν ήμουν ωραίος τύπος. Αν η Μαρία γράφει βιβλίο θα έχει πολλά να μου προσάψει. Ναι. Παραδέχτηκες αλήθεια ότι... αυτό. Ναι. Πού το χάσατε, ρε Δημήτρη? Εγώ έχω καταλάβει εγώ δεν που έχω διαβάσει ότι ήταν από σένα. Από σένα ήταν το λάθος. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα. Τι δεν μπορούσες να διαχειριστείς? Πότε άρχισαν δηλαδή τα προβλήματα? Τα προβλήματα άρχισαν όταν δεν μπορούσα να διαχειριστώ και τον εαυτό μου ως πατέρα, σύζυγο και αυτός ο αητός ευτερούγα που είναι από πάνω και μπορεί να τα κάνει όλα. Και ξέρεις, νομίζω ότι ένα θέμα είχε να κάνει... Και με το χαμό του μπαμπά σου. Με το χαμό του μπαμπά μου, ένα θέμα είχε να κάνει. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα και εγκατέλειψα. Ουσίες... Και επειδή δεν ήθελα να το παραδεχτώ ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα, το έριξα στην απιστία με έναν τρόπο ότι και καλά ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ τη Μαρία, απλά εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Και τα δύο ισχύανε. Αλλά θέλω να σου πω, βρήκα τρόπους να δικαιολογώ τον εαυτό μου για τις πράξεις μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μου ήταν τόσο δύσκολο να διαχειριστώ. Βέβαια, ήμασταν και πιτσιρικάδες. Εγώ ήμουν 29 χρόνια, 28. Δεν συμφωνώ να παντρεύονται τα παιδιά νωρίς. Δεν μπορείς να είσαι ανήλικος πατέρας που ήμουν εγώ. Αντιλαμβάνεις το ανήλικος, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορεί. Με αυτή την νοοτροπία όμως, το δεύτερο γάμο σου που έκανες με τη Σίλια. Θα προσπάθησα, το βλέπεις ότι προσπαθώ. Ήταν πολύ νέα όμως η Σίλια. Ήταν 27-28 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί δεν σκέφτηκες αυτή τη θεωρία σου? Κοίταξε, αν είχαμε γνωριστεί, η Σίλια ήταν αφηρημένη. Είχε έρθει από το Παρίσι, δεν ήξερε τίποτα και την βούτυξα. Είχε έρθει 23-24 χρονών. Στη Σίλια τι σου άρεσε? Μου άρεσε ότι ήταν ένα κορίτσι που δεν το ήξερα καθόλου. Την συνάντησα στο αεροδρόμιο στη Μύκονο. Όπου εγώ τα είχαμε μια άλλη κοπέλα που ήταν φίλη της και φτάνω και είχαν έρθει να με πάρουν και ήρθε η Σίλια με την κοπέλα που τα είχα εγώ. Και την είδα και ζαλίστηκα. Και λέω, αχ, αυτή μου αρέσει περισσότερο. Και άφησες τη φίλη για να το φτιάξει με τη Σίλια. Σιγά σιγά έφτιαξα λίγο το. Ξέρεις, τα έκανα σωστά. Ξέρεις, έκανα αυτό που έπρεπε. Άφησα τη μία και βρήκα. Η φίλη με τη Σίλια ξαναμίλησαν? Όχι, νομίζω χάθηκαν. Θέλω να επιστρέψω λίγο πάλι στο γάμο σου με τη Μαρία. Η περίοδος εκείνη ήταν, οι ουσίες και οι εξαρτήσεις είχαν μπει στη ζωή σου? Ναι, από μικρός, από 15-16 χρόνια. Από τόσο νωρίς είχες επαφή με αυτό? Ναι. Με αλκοόλ περισσότερο, έτσι? Κοίταξα να δεις, ήταν αλκοόλ, ήταν τα ναρκωτικά της εποχής, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν σε εκείνη την ηλικία το impact που θα έχουν στη ζωή μου και το πώς θα με επηρεάσουν συναισθηματικά, προφανώς και ψυχικά και ως άνθρωπο και σωματικά, δεν το αντιλαμβανόσουν τότε. Δεν το αντιλαμβανόμουν εγώ προφανώς, αλλά δεν είχα ελλιπέστατες γνώσεις
για το τι σημαίνει και εθισμός, που τώρα νομίζω ότι ευτυχώς ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει εθισμός και δεν είναι μόνο το ταμπού των ναρκωτικών, το οποίο είναι και εύκολα να κουνήσει το δάχτυλο, αλλά ο εθισμός είναι ασθένεια και είναι σε πολύ μεγαλύτερη, είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι εθισμένος μόνο στα ναρκωτικά. Αν αφήσεις τα ναρκωτικά μπορεί να εθιστείς το σεξ. Αν αφήσεις το σεξ θα μπορεί να σου γυρίσει στο φαγητό. Αν αφήσεις το φαγητό μπορεί να σου γυρίσει αυτό που λένε ότι εγώ είμαι workaholic και εργασιομανής. Δηλαδή προφανώς και αυτό είναι μια μορφή εθισμού. Είσαι επιρρεπής στα πάντα. Είσαι επιρρεπής, μάλλον να το πούμε λίγο διαφορετικά, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι και που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι ουσιαστικά δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να αισθανθεί. Δεν αφήνεις και παγώνεις το συναίσθημα με οτιδήποτε μπορεί να το παγώσει. Δηλαδή αυτό δεν έχεις ακούσει που λένε το εξής, τρώω, αλλά θέλω αγάπη, αλλά τρώω και αν είναι το ψυγείο και καθόμαστε 12 το βράδυ και ρίχνουμε. Εκεί προφανώς δεν πεινάς. Και το ξέρεις δεν πεινάς. Δεν είναι ότι μου ήρθε μια λιγουρίτσα και άνοιξε το ψυγείο να φάω. Είναι ότι κάτι σε ενοχλεί που δεν θες να το αντιμετωπίσεις και βρίσκεις έναν τρόπο να το καλύψεις. Αυτό λοιπόν είναι εκείνη τη στιγμή προφανώς θες να αποφύγεις το συναίσθημα, αλλά αυτό γίνεται εθιστικό. Σε οτιδήποτε πιάσει εκείνη τη στιγμή και δημιουργήσεις. Υποκατάστατο. Με το μυαλό σου είναι υποκατάστατο αυτού του πράγματος. Ναι. Εκείνο το θέμα. Εσένα λοιπόν, ενώ έχεις γεννήσει τα παιδιά με τη Μαρία, είχατε δημιουργήσει την οικογένειά σας κτλ. Υπήρχε θέμα με αυτό, με τις εξαρτήσεις. Έτσι. Πότε έφυγε. Δεν ήταν τόσο μεγάλο τότε. Δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλο. Το θέμα σε μένα έγινε μεγάλο όταν εγώ έπιασα προσωπικό πάτο. Ξέρεις, σε όλα αυτά είναι πότε αποφασίζει ο καθένας ότι αυτό δεν είναι ωραίο για τον εαυτό του. Πότε το αποφάσισες, τι έγινε και το αποφάσισες αυτό? Το αποφάσισα λίγο πριν τα 40, ήμουν 39 χρονών, σχεδόν 10 χρόνια πριν, όταν δεν μου άρεσε καθόλου, όταν δεν μπορούσα να λειτουργήσω φυσιολογικά και να... Έβλεπα ότι ήταν εμπόδιο στη ζωή μου αυτό το πράγμα, ότι ήτανε... Και δεν θα βάλω τη λέξη αυτή σε εισαγωγικά τα ναρκωτικά, τα εμπόδια, ότι εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω, ότι ξαφνικά είχε αλλάξει ο κόσμος μου, είχα μαυρίσει εγώ ο ίδιος. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που το συζητάμε, αυτό που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι νιώθουν αυτή την αδυναμία, να ζητήσουν βοήθεια. Ζήτησες. Τότε ζήτησα. Από άνθρωπο δικό σου, από άνθρωπο φίλο μου, ο οποίος είχε απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και ήταν πιο εύκολα προσεγγίσιμος για να με καταλάβει και να του εξηγήσω αυτό το οποίο ένιωθα. Και εκείνος με βοήθησε πάρα πολύ. Πραγματικά. Έγινε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που σε έκανε να πεις ότι έχεις πιάσει πάτο? Σταδιακά δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή μου. Δεν μου άρεσαν καθόλου αυτό που έβλεπα για μένα, και δεν εννοώ την εικόνα μου στους άλλους έξω, την εικόνα σε μένα τον ίδιο, αυτό που έβλεπα στον καθρέφτη. Μιλάμε τώρα την περίοδο που είσαι με τη Σίλια. Που είμαι με τη Σίλια. Η Σίλια τότε είχε ήδη διαγνωστεί με τη σκλήρυνση. Και τότε έψαχνα τρόπους να αντιμετωπίσω όλο αυτό το πράγμα και έβλεπα ότι έπρεπε να είμαι καθαρός και νυμφάλιος για να αντιμετωπίσω όλη αυτή την κατάσταση και όχι να έχω μπαστούνάκι οποιοδήποτε είδους. Άρα ουσιαστικά και το θέμα της Σίλιας μπορεί να... Και το θέμα να... της Σίλιας εκεί, ναι, εκεί με βοήθησε πολύ. Και βοηθούσε ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και αποφάσισες να φύγεις, να πας Αμερική. Κοίταξε να δεις, αποφάσισα να φύγω γιατί με παρότρινση αυτών των ανθρώπων ότι ξέρεις κάτι, καλύτερα να πας και να το ξαναξεκινήσεις από την αρχή και να δεις... Να μην δεις το αντίξον αυτό καθεαυτός, ναρκωτικά ή αλκοόλ ή οτιδήποτε, αλλά να δεις όλη τη ζωή από την αρχή. Αυτό που κάνω δηλαδή τα rehab στην Αμερική και σε πολλά μέρη του κόσμου, μακάρι να μπορούσαν να πάνε όλοι οι άνθρωποι. Οτιδήποτε και αν έχουν ή δεν έχουν. Γιατί ουσιαστικά ξαναγεννιέσαι μέσα από εκεί. Τι κάνετε εκεί, μπορείς να μου πεις? Κοίταξε να δεις, εκεί νομίζω ότι είναι η πραγματικά ωραιότερη εμπειρία της ζωής μου. Η πιο δύσκολη, η πιο επίπονη και η πιο... Ένα κομμάτι που θα το έχω με πολύ αγάπη μέσα μου και σταθερή γραμμή μέσα μου. Τι κάνετε? Εκεί λοιπόν, θυμάμαι ότι έφτασα ένα πρωί. Ήμουνα 2-3 μέρες στο νοσοκομείο. Σε βάζουν και σου αρχίζουν και σου δίνουν τα χάπια για να αρχίσει το οργανισμό σου να συνέρχεται. Ή για μπασκετός να μπει σε μια λογική recovery. Και μετά φτιάχνεις τη ζωή σου
από 0 ως 7 και από 7 ως 17 σε ένα χαρτί, ένα timeline, έτσι, και αρχίζεις και παρουσιάζεις τα σημαντικά γεγονότα της ζωής σου σε όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί. Για να καταλάβεις... Ομαδική ψυχοθεραπεία, ομαδική δηλαδή. Ψυχοθεραπεία. Ήμασταν περίπου 40 άνθρωποι περίπου, από σχεδόν όλες τις ηλικίες, από 17-18 ως μια πολύ γλυκούλα γιαγιάκα, η οποία ήταν 70 κάτι, η οποία ήταν η τρίτη-τέταρτη φορά που έμπαινε και εκεί προσπαθούσε. Μια γλύκα όμως, Αμερικάνα, ξέρεις, αυτή με τα ροζ μαλλιά. Και ουσιαστικά αυτό που σου κάνουν είναι το εξής, είναι ότι ας πούμε ότι ο εθισμός και τα αντίξον, ας πούμε ότι υπάρχει ένα δέντρο και τα κλαδιά. Αν αφήσεις το ένα κλαδί θα πάνε πια στο άλλο. Το θέμα είναι να πας στη βάση σου, τη δική σου βάση και στον κορμό, να ξαναθυμηθείς τον εαυτό σου πώς ήταν από τη στιγμή που γεννήθηκες, να δεις ότι ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αξίες, είχε αγάπη, μπορούσε να δώσει δηλαδή και να ξαναφτιάξει από την αρχή τη ζωή σου. Να δεις τι ήταν τα προβλήματα που συνάντησες στη ζωή σου και πώς τα, με ποιον τρόπο τα αντιμετώπισες, πώς δηλαδή έκανες αυτά τα shortcuts για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που φοβόσουν να αντιμετωπίσεις και πλέον να μην φοβάσεις τον εαυτό σου, να μην φοβάσεις να πεις ποιος είσαι. Ουσιαστικά είναι αυτό που δεν φοβάσαι να πεις ποιος είσαι. Που λες, παιδιά, αυτό είναι. Αυτό είναι. Άμα δεν σ' αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι λυτρωτικό. Είναι πολύ λυτρωτικό. Είναι αποτελεσματικό. Εδώ μου πεις η γιαγιούλα, ήταν η τρίτη φορά που προσπάθησε. Ναι, γιατί το να ξαναπέσει τον εθισμό σου είναι κομμάτι της ανάρρωσης. Σε αυτόν που θα πέσει, θα πέσει. Το θέμα είναι να ξέρεις ότι μπορεί να ξαναγίνει. Δηλαδή, ότι κάποιος ξαναήπια, αλλά ξαναξεκινάει και μετρά από την αρχή, γιατί και ξαναρχίζει και ξαναχτίζει η ζωή του έτσι όπως την έκανε, αλλά του είχε και μια δύσκολη στιγμή. Εσύ δηλαδή φεύγοντας από την Αμερική, ένιωσες ότι ξαναφλερτάρεις. Φοβόμουν τόσο πολύ όταν βγήκα από εκεί μέσα. Θυμάμαι ότι έκανα σχεδόν 3 μήνες και είχα αγωνία να φύγω, να βγω. Αυτούς τους 3 μήνες δεν έχετε καμία επαφή με τους δικούς σας ανθρώπους. Είχαμε επαφή μόνο στο τηλέφωνο, κάποια mails. Στο τηλέφωνο, όταν μιλούσε στο τηλέφωνο, είχες πάντα και ένα κάνσελο, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, είχες πάντα 3 ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, όπου σε τσεκάρανε για να δουν πώς είσαι. Υπάρχει και ένα family week το οποίο λέγεται, που για μία εβδομάδα έρχεται η οικογένειά σου. Εμένα ήρθε η Σίλια και ο αδελφός μου, η Μαρία δεν μπορούσε να έρθει γιατί είχε την εκπομπή. Και ήταν και τα παιδιά πολύ μικρά τότε. Και όπου μιλάμε και στα αγγλικά, γιατί δεν σε αφήνουν να μιλήσεις στα ελληνικά, γιατί μπορεί, είσαι ευάλωτος, φοβάσαι, δεν ξέρεις πώς θα παρουσιάσει πλέον τον καινούριο σου εαυτό ή οτιδήποτε είναι. Οπότε δεν μας αφήνουν να μιλάμε και μιλούσα μόνο για τον καιρό, για σπορ και για διάφορες χαριτομενιές, να μην μπούμε σε μια αντιπαράθεση οποιαδήποτε είναι αυτή εκεί. Και ήταν πάρα πολύ γλυκό, γιατί ουσιαστικά σε βάζει να γράψεις 10 πράγματα που αγαπάς τον εαυτό σου και 10 πράγματα που θες να αλλάξεις και 10 πράγματα που ζητάς συγγνώμη από τον εαυτό σου. Και αυτό το κάνεις και με τους οικείους σου. Mm-hmm. Δηλαδή το έκανα με τη Σίλια, το έκανα με τον αδελφό μου, το έκανα με τη μητέρα μου. Το κάνεις και λες 10 πράγματα που ζητάω συγγνώμη για αυτά που έκανα και 10 πράγματα που αγαπάω σε σένα. Που τα 10 πράγματα ακούγονται ότι 10 μωρέ, αλλά έχω και άλλα. Συμπληροφώ ότι μπαίνεις και δυσκολεύεσαι και βρεις ένα-ένα και θέλει πολλή σκέψη για να δεις. Ξέρεις, και καταρχήν να βρεις τα προτερήματά σου. 10 πράγματα που αγαπάς τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η εκπαίδευση, να ασχοληθείς πραγματικά με τον εαυτό σου, όχι εγωιστικά. Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος. Μέσα αυτούς τους 3 μήνες που ήσουν εκεί πέρα έσπασες, ας πούμε, έκλεψες καθόλου. Πλάνταξα. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ότι κλαίγαμε όλα τα παιδιά πάρα πολύ. Να σου δώσω να καταλάβεις, σε λογική ψυχοθεραπείας, η μία εβδομάδα μέσα σε ένα τέτοιο κέντρο ισοδυναμεί περίπου με ένα χρόνο ψυχοθεραπεία. Απαγορεύεται να διαβάσεις οποιοδήποτε βιβλίο εκτός από αυτά που σου δουν αυτοί, απαγορεύεται να ακούσεις μουσική, απαγορεύεται να ξεφύγει τελείως το μυαλό σου από οτιδήποτε κάνει εκεί πέρα, απαγορεύεται ο αυνανισμός, γιατί υπάρχει και sex addiction. Γιατί το ουσιαστικά... μπορεί να το ελέγξει κανείς. Σε ρωτάνε την επόμενη μέρα. Μήπως αυνανίστηκες και τους λες ναι, και σου λένε δεν είπαμε Δημητράκη ότι. Και σε ρωτάνε και σου λένε, δηλαδή ήμασταν, θυμάμαι όλοι εκεί μαζί, μας λέει λοιπόν απαγορεύεται ο αυνανισμός. Λέμε εντάξει, οκ. Την επόμενη μέρα λοιπόν έρχονται αυτοί και λέει αυνανίστηκε κάποιος και σηκώνει μια κοπέλα το χέρι, μετά σηκώνει κάποιος άλλος. Ουσιαστικά εμείς από λίγο το σηκώσαμε όλοι. Ρωτάει λοιπόν αυτός ο υπέροχος γιατρός εκεί και λέει, παιδιά, γιατί το κάνατε. Και ο καθένας έδινε μια διαφορετική
δικαιολογία. Ότι ξέρετε, με παίρνω ύπνος, δεν αυτό, κάτι σκέφτηκα. Και ουσιαστικά αυτό που μας παρουσίασε είναι ότι το κάνεις για να αποφύγεις αυτό που σκέφτεσαι και να μεταφέρεις τη σκέψη και το μυαλό σου κάπου αλλού. Γιατί δεν αντέχεις το συνέστημα που είσαι εκείνη τη στιγμή. Το συνέστημα κρατάει 3 λεπτά. Δεν κρατάει παραπάνω. Μετά εσύ το αναπαράγεις. Δηλαδή το συνέστημα του φόβου ή της χαράς γίνεται σεισμός και τρομάζουμε. Αυτό είναι 3 λεπτά. Μετά εσύ αναπαράγεις το φόβο και τον αναπαράγεις τον και μένεις εκεί και αρχίζεις και κάνεις την drama queen και παθαίνεις κατάθλιψη και λες που με παράδεις και ή της χαράς. Αν έχεις προσέξει, γελάς και μετά συνεχίζεις και γελάς και συνεχίζεις και το σκέφτεσαι και το ξανά. Άρα ουσιαστικά λοιπόν πρέπει να μείνεις, να ζεις το οποιοδήποτε συνέστημα, γιατί πάντα έχεις να κερδίσεις από αυτό. Δηλαδή αυτό που μας συμβαίνει μέσα στην ημέρα, ξέρεις, έχουμε την ημέρα μας που είναι, συμβαίνουν τα καλά και τα κακά, ή αυτά που μας αρέσουν, ή αυτά που δεν μας αρέσουν. Και έχουμε ένα κριτήριο για αυτά. Και το κριτήριο είναι αυτό που μας αρέσει, ότι τι ωραία, μια χαρά μέρα περάσαμε, και αυτό που δεν μας αρέσει, ότι ήταν μια κακή μέρα. Συνήθως, αν πάρεις μια απόσταση από αυτά και τα δεις, αυτά που δεν σου άρεσαν είναι αυτά που σε μεγαλώνουν κιόλας. Δηλαδή εκεί που ήσουν κακός, κακός με τον εαυτό σου, κακός με τους άλλους, έβρισες, φώναξες, θύμωσες με λάθος λόγους. Αυτά να τα δεις και δεις το λάθος το δικό σου που είσαι εκεί, εκεί σε μεγαλώνει κιόλας. Εκεί γίνεσαι πιο ωραίος τύπος και γίνεσαι cool. Όχι άμα καπνίζεις και είσαι με το ποδό και... Φεύγοντας λοιπόν από εκεί μου, είπες ότι γύρισες στην Ελλάδα και έτρεμε στην ώρα και τη στιγμή του πώς θα... Ναι, πώς όλο αυτό το πράγμα θα το βάλω... Θα δείξει ότι θα φανεί μάλλον στην πορεία ότι έχεις φύγει από όλο αυτό. Είχα πάρα πολύ φόβο. Και εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ οι δικοί μου άνθρωποι. Είχα άλλαξα σπίτι, άλλαξα δουλειά, άλλαξα συνήθειες. Και μία από τις πολύ ωραίες συνήθειες που είχα ήταν ότι κάθε Κυριακή έκανα μπάρμπεκι σπίτι μου. Και μαζευόντουσαν... Άπαντες. Άπαντες. Ήταν ανοιχτό, το ξέρανε όλοι και μαζευόντουσαν 30-40 άνθρωποι. Ζούσα σε ένα σπίτι στο Βόρεια, σε βουνό. Και ήταν κάθε Κυριακή παιδική χαρά. Και ερχόντουσαν οι πρώην γυναίκες μου, ερχόταν η κοπέλα που τα είχα, ερχόντουσαν όλοι και ξέρεις, θέλω να σου πω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά όλοι αυτοί ερχόντουσαν για να με στηρίξουν, για να με βοηθήσουν. Αλλά έχει πολύ σημασία ότι ζήτησα βοήθεια. Δεν... Ξέρεις, άμα ζητήσεις βοήθεια, θα σε βοηθήσει ο άλλος. Εμένα μου έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου. Αν το ζητήσεις πραγματικά και με ευγένεια και επίθεση, δεν τη βγάζω μόνος μου. Μπορείς να με βοηθήσεις. Θα έρθουν όλοι. Και εσύ θα πας. Και εγώ θα πάω και όλοι θα πάμε. Ότι οι δύο πρώην σύντροφοί σου, σύζυγοί σου μάλλον, ναι, που πρόσεξε όμως, έχουν περάσει και δύσκολα μαζί σου. Πολύ. Έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν, να αφήσουν πίσω στο παρελθόν όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές, να σας συγχωρήσουν, να σας συμπαρασταθούν, ναι, και να είστε ουσιαστικά μια οικογένεια. Ναι. Λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο μεγάλη. Αλλά οικογένεια όμως. Είμαστε λίγο πιο μεγάλη οικογένεια. Κοίταξε, δεν οφείλεται μόνο σε μένα, οφείλεται και, και στη Μαρία και στη Σίλια. Δηλαδή... Πόσο ωραίες τύπησες όμως και εκείνες. Είναι έτσι, πολύ. Που είναι παρά το γεγονός ότι και το κέρατο τους έχουν φάει. Που θα μπορούσε να κάνει τον εγωισμό και τον εγωισμό. Φαντάζομαι και εγώ το έχω φάει. Δεν μου το λένε γιατί είπα εγώ φτούκα προ. Εγώ βγήκα προ. Και αυτές έχουν κάνει κάτι. Και το λέω και εγώ τόσο ομά για να φανεί και το πόσο οι ίδιες είναι καλά με τον εαυτό τους και με σένα. Κοίταξε να δεις. Και η Σίλια και η Μαρία είναι πολύ progressive τύποι, πολύ προχωρημένες, φρέσκα μυαλά, καινούργια μυαλά που αντιλαμβάνονται και τα προβλήματά τους και τα καλά και τα προβλήματα και τα καλά των άλλων. Δηλαδή είναι πολύ καλές φίλες με τις φίλες τους ή με τους φίλους τους, καλές στη δουλειά τους, ωραίες σχέσεις. Δεν είναι... είναι πραγματικά χαίρομαι, δηλαδή κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα που μιλάμε στο τηλέφωνο για τα οικογενειακά θέματα που μπορεί να έχουμε, για να δούμε τι κάνει ένας με τον άλλον. Ξέρεις, είναι όλο με χαμόγελο και με πολύ αγάπη. Συνέβη. Και είμαι πολύ ευτυχής που συνέβη με τον τρόπο που έχει συμβεί και που μπορούμε και το συντηρούμε. Αλλά θέλει και αυτό αγώνα για να το συντηρήσεις. Για να μπορέσεις και να κρατήσεις τα κακά σου πίσω και να μπορέσεις να τον βοηθήσεις τον άλλο ή να βοηθήσεις και εσύ από αυτόν. Δεν έχω πώς να πω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι προφανώς όλοι έχουμε εγωισμό. Και προφανώς αυτός ο εγωισμός στο τέλος βλέπεις δεν κερδίζεις, πραγματικά δεν κερδίζεις, δηλαδή ένα χαζο εγωισμός ας πούμε. Εάν τον αφήσεις πίσω, γιατί όλοι έχουμε και καλό και κακό αυτό, αν δεν τροφοδοτήσεις τον κακό σου αυτό και τροφοδοτήσεις τον καλό σου αυτό, ακούγεται τετριμένο αλλά ισχύει όμως, ξέρεις, λέμε και πράγματα τα οποία τα έχουμε χιλιοδιαβάσει, τα βλέπουμε σε quotes, στα social media κτλ. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια, δηλαδή ότι αν φροντίσεις τον καλό σου αυτό και φροντίσεις τον εαυτό σου,
θα φροντίσεις και τους άλλους, θα φροντίσεις και τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις μια ζωή μαζί και μια πορεία. Με τα παιδιά, τα πιο μεγάλα κυρίως, ναι. Με τους δύο γιους σου, τους μεγάλους. Ναι. Έχετε μιλήσει για το θέμα των εξαρτήσεων ναι. και του εθισμού. Ναι. Μιλήσαμε... Ξέρετε την αλήθεια για εσένα. Κοίταξα, μιλήσαμε πέρσι. Μιλήσαμε όταν τα παιδιά ήταν σε μια ηλικία που μπορούσαν να το αντιληφθούν. Δηλαδή που ήταν 17-18 χρονών και μπορούσαν ούτε να θεοποιήσουν εμένα, είτε για αυτό που μου συνέβη, είτε για τον τρόπο που τα κατάφερα. Εμένα με ενδιέφεραν δύο πράγματα. Πρώτον, να καταλάβουν ποια είναι η ζωή και τι μπορεί να σου συμβεί γύρω σου γενικότερα. Και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή, πώς πρέπει να φροντίζει τον εαυτό σου και σίγουρα ποιος είναι ο πατέρας τους. Δηλαδή να ξέρουν ποιος είμαι εγώ, γιατί ας πούμε εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν ο μπαμπάς ο δικός μου, γιατί έφυγε και δεν προλαβα να το ρωτήσω και κάτι που θέλω να το ρωτήσω. Άρα λοιπόν αυτό το έχω αγωνία εγώ προσωπικά. Από την άλλη, προφανώς θέλω να ξέρω ποιος είναι ο μπαμπάς τους, την αλήθεια του μπαμπά τους όμως, όχι ούτε αυτό που αυτοί φαντάζονται, ούτε αυτό εγώ που θέλω να τους παρουσιάσω. Δεν μπορώ να παρουσιάσω τίποτα γιατί έχουν τη δική τους ζωή. Όπως όλοι οι άνθρωποι, θα κάνουν τα δικά τους λάθη, μακάρι να μπορούσα να κάνω εγώ τα λάθη τους, να τα πάρω όλα εγώ και να μην τους συμβεί τίποτα, γιατί με πονάει αυτό. Υπήρξαν επικριτικοί απέναντί σου. Βέβαια. Από το Μάζι Βελόνος με περνάνε. Ενώ κάνατε αυτή τη μεταξύ σας κουβέντα ή πιο πριν. Όχι, οι επικριτικοί είναι πάντα τα. Δηλαδή, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Θύμωσαν μαζί σου. Θυμώνουν νομίζω για άλλα πράγματα. Όχι γι' αυτό. Αυτό τους εξήγησα. Τους εξήγησα τι είναι το addiction, τους εξήγησα πως δεν πρέπει να έχεις μπαστούνάκια στη ζωή σου. Οτιδήποτε είναι αυτό το μπαστούνάκι, δηλαδή ας μην το προσωποποιούμε ή βάλουμε στο αντικείμενο των ναρκωτικών, του φαγητού. Είναι και άνθρωποι. Κάποιοι καταναλώνουν ανθρώπους και είναι, τα μπαστούνια τους είναι άλλοι άνθρωποι. Έστηκε. Κάποιοι μαζεύουν χρήματα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία, αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό προσπαθώ να σου πω είναι ότι είναι ok να είσαι ευάλωτος, ρε παιδί μου. Είναι ok να μπορείς να τα καταφέρεις και να πεις, ρε παιδιά, sorry, δεν μπορώ άλλο. Αυτό είναι, μέχρι εδώ μπορούσα και τώρα θα κάνω μια άλλη προσπάθεια. Δηλαδή, είναι ok αυτό. Να μην συνεχώς προσπαθείς να παρουσιάσεις κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Αφού είσαι ωραίος αυτό. Αφού είσαι ωραίος. Και ξέρεις, και γιατί να είμαι εγώ σαν και σένα. Αφού και εσύ είσαι ωραίος για αυτό που είσαι και εγώ είμαι ωραίος για αυτό που είμαι. Ξέρεις, ακούγεται και αυτό λίγο περίεργο, αλλά. Είναι τόσο ωραίο να αρχίσεις να ανακαλύπτεις ποιος πραγματικά είσαι. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Τώρα το βρίσκω χαρούμενο και για τον εαυτό μου. Δηλαδή έχω βρει και κάτι να κάνω συνέχεια. Όλο να με ανακαλύπτω. Έχεις δύο γάμους, δύο διαζύγια. Θα έκανες τρίτο. Γάμο. Διαζύγιο δεν θα ήθελα. Κοίταξε, γάμο. Θα σου πω αλήθεια. Εμένα το event μου αρέσει. Το event σου αρέσει. Δεν περίμενα να το ακούσω από άντρα και εμένα το event. Το event. Ανεξάρτητα αν είναι πολιτικός ή θρησκευτικός, ότι πηγαίνεις με έναν άνθρωπο, παρουσία των φίλων σου και δίνεις ένα όρκο πίστης, το βρίσκω πολύ γλυκό και πολύ συναισθηματικό. Το βρίσκω πολύ αληθινό όλο αυτό το πράγμα. Είτε αυτό είναι σε θρησκευτικό περιβάλλον, είτε μπορεί να είναι και πολιτικό. Είναι κάτι το οποίο μπροστά σε δικούς σου ανθρώπους, λες την αλήθεια σου. Με αυτή τη λογική, και όχι όσοι βέβαια να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε, με αυτή τη λογική μου αρέσει πάρα πολύ και το βρίσκω συναισθηματικό και γλυκό. Ναι, αλλά είναι λίγο στιγμιαία η αλήθεια. Αλλά πρέπει να την έχεις, δηλαδή η ζωή μας είναι για μας στιγμές. Πρέπει να την έχεις και αυτή τη στιγμή μαζί. Τώρα από εκεί και πέρα νιώθω ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν και θα αλλάξουν. Πιστεύω ότι ο τρόπος που μάθαμε και που έρχεται από το παρελθόν και σιγά σιγά έφτασε και σε εμάς και συνεχίζεται, νομίζω ότι δεν μας ταιριάζει τόσο πολύ. Αρχίζουν οι άνθρωποι και είναι λίγο πιο. Δεν έχει να κάνει με το σύντροφο. Δηλαδή, ναι. Είναι πιο σημαντική συντροφικότητα, γιατί θες να είσαι με κάποιον άλλον άνθρωπο, παρά αυτό το ψεύτικο του ότι επειδή είμαστε ζευγάρι θα είμαστε μαζί και θα μένουμε κάτω από ένα σπίτι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η απόσταση που θα έχουμε, ποιο θα είναι ο τρόπο που θα βρισκόμαστε. Και πώς θα είναι, θα είμαστε δύο σπίτι, θα είναι ένας πανόλος κάτω. Κάπως θα γίνει, αλλά νιώθω ότι θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Είμαι υπέρ του να είναι αληθινή η σχέση και εγώ να θέλω να είμαι πολύ. Δεν το αντέχω βέβαια να
να πηγαίνει με άλλο άντρα η γυναίκα μου, θα πεθάνω. Παρ' όλα αυτά όμως. Να τα ξέρει, εσύ... να τα λέμε αυτά. Ήθελα να σε ούτε εγώ θα πριν, το κάνω αυτό εκεί. Κάθε φορά, επειδή μου που απομακρύνει από μία γυναίκα, προχωρίζει. Για παράδειγμα, τώρα θα φέρω το παράδειγμα τη Μαρίσα τη Σίλια. Ναι. Όταν μάθαινε ότι εκείνε έχουν προχωρήσει τη ζωή του, α πούμε, σε πείραζε. Παρά το γεγονό ότι μπορεί να έχει κάνει στην αρχή. Στην αρχή με πείραξε εγωιστικά. Για του λάθο λόγου, εν πάση περιπτώσει, πειράζει. Μετά αντιλαμβάνεσαι ότι άμα τον βλέπεις τον άλλο και είναι χαρούμενος, είσαι καλά και μετά καταλαβαίνεις πόσο πολύ είναι ωραίο να είναι με έναν ωραίο τύπο μαζί. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Μαρία και η Σίλια που έχω και παιδιά μαζί τους, ενώ δεν μιλάω για άλλες κοπέλες που ήμουν μαζί και που θέλουν να έχουν ένα ωραίο τύπο μαζί, που μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε παρέα, και παρέα. Και που τα παιδιά μου θα βλέπουν και αυτά και τη μητέρα τους χαρούμενη, αλλά και έναν, ξέρεις, και έναν ωραίο και μια ωραία εικόνα μέσα εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ από το να βλέπουν μια γυναίκα που είναι μόνη της. Δεν μ' αρέσει καθόλου μια γυναίκα μόνη της. Εσύ είσαι σε σχέση τώρα ναι. που τη μαθαίνω καινούργια. Καιρό, εμείς το μάθαμε τελευταίο ή είναι κάτι Είμαι καιρό, είμαι αρκετό καιρό. Την ξέρουμε, ναι. Είναι η κυρία. Ναι, είμαι αρκετό καιρό. Ναι. Και? Είμαι πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι καλά. Και είμαι καλά με τα κακά που μου συμβαίνουν και με τα προβλήματα. Είναι δύσκολη η ζωή μας, πολύ. Με τι ασχολείται η νέα σου σύντροφος, η οποία είναι πολύ όμορφη? Είναι interior designer. Mm-hmm. Κάνει εσωτερική διακόσμηση. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Έχω προσωπικά, αν ήμουν με έναν άντρα, ο οποίος ήξερε το παρελθόν του είναι έτσι συναισθηματικά βιβαρημένο. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήμουν. Κοίτα, άμα διαβάσει το CV μου, δεν περνάω. Πρέπει δηλαδή, να εμφανιστώ. Ή θα σε ξετίναζα. Ή προσωπικά, ναι. προσωπικά, νομίζω ότι δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μπλέξω μαζί σου. Αυτό είναι αλήθεια. Προφανώ δεν μου είχε συμβεί. Δηλαδή, το ρινίζω σύντροφο το έχει συζητήσει καθόλου. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται. Από την άλλη, είσαι και πολύ ευτυχή που ένα άνθρωπο έχει περάσει από αρκετά στάδια τη ζωή του. Και είναι φορτάτος, το έχει ζήσει. Δεν είναι σαν αυτού του λυσασμένου τη ηλικία μου, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, οι οποίοι δεν ζήσαν αυτό που έπρεπε να ζήσουν την εποχή την που έπρεπε. Δεν ξέρω και εγώ τι θα μου συμβεί αργότερα, αλλά νομίζω ότι καλά το πάω. Αλλά η κάθε ηλικία έχει τρομερή χαρά και τρομερή χάρη. Αυτό το βλέπω παρότι έχω πάθει μια πολύ μεγάλη αγωνία. Γιατί σε λίγο θα γίνω 50 και χωρίς και αγχώνομαι πάρα έχεις πολύ. Έχεις τέτοιο θέμα. Ναι, το σκέφτομαι. Πω, πω, λέω πόσα καλοκαίρια μου μένω και τι θα γίνει εδώ και θα γίνει εκείνο και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα σε σχέση με το αυτό που θέλω να κάνω. Όχι, σε τι θέλεις να κάνεις δηλαδή, που σε τρομάζει ο χρόνος τόσο? Πολλά. Παιδιά έχεις κάνει, οικογένεια ναι, έχεις κάνει, γάμους έχεις κάνει. Ναι, θέλω να κάνω δικά μου, πράγματα που μου αρέσουν εμένα. Από το να γράψω ένα βιβλίο μέχρι να κάνω και μια άλλη δουλειά. Από το να γυρίσω τον κόσμο σε διάρκεια, δηλαδή να εξαφανιστώ για 1-2 χρόνια και να μπορώ να έχω χρήματα και να έρθω μετά. Έχω να κάνω. Έχω μια ατζέντα η οποία είναι. Και δεν χαίρεσαι γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ. Γιατί και αυτό λέω, θα προλάβω. Γιατί δεν με προλάβεις, μια χαρά. Θα προλάβω. Νεότατος και εγωιτευτικότατος είσαι και νομίζω ότι ναι. σπάει το να μεγαλώνεις εσένα. Είσαι στην κατηγορία των ανδρών που του σπάει. Και μικρός καλός ήμουν πάντα. Είπες για μια δουλειά που θα ήθελα να κάνω, ας πούμε. Τηλεόραση θα ξανέκανες. Είδαμε φέτος το My Style Rock. Ναι. Του χρόνου, ας πούμε, θα είσαι, έχει ζητηθεί κάτι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Στη ζωή μου πάντα ήταν. Δεν ήταν το τι κάνεις, ήταν με ποιους το κάνεις. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αφήνεις το αποτύπωμά σου στην καθημερινότητα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βαριέμαι πάρα πολύ να είμαι μόνος μου και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαι με ωραίους τύπους και να περνάω ευχάριστα και να δημιουργούμε και κάτι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή μου να βγω μπροστά από τις κάμερες, γιατί έχω δουλέψει αρκετά και πίσω από τις κάμερες και ως παραγωγός, αλλά και με διάφορες ιδιότητες. Έτρεχα το MTV και το Nickelodeon, δηλαδή έχω κάνει αρκετή δουλειά στην τηλεόραση. Σήμερα που μιλάμε με τα social media, μπορεί εγώ να είμαι λιγότερο εκτεθειμένος που βγήκα στην τηλεόραση από κάποιον άλλον, ο οποίος καθημερινά έχει πολύ πιο πολύ ενδιαφέρον αυτό που το πώς αλλάξει πήρε και αυτό που είπε από αυτό που λέει αυτός ο ίδιος. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας. Έχουμε γίνει λίγο πορτρέτο του Dorian Gray κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή έχει πιο πολύ σημασία αυτό που φαίνεται από αυτό που λέω. Στην τηλεόραση για κάποιο τρόπο που και εγώ το ανακάλυψα τώρα, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα,
αν δεν είσαι αληθινός, δεν τη βγάζεις. Ή μετά ακολουθείς μια άλλη αλήθεια που μπορεί να μην είναι αλήθεια, αλλά ακολουθείς ένα ρόλο. Εγώ ευτυχώς τη γλίτωσα, νομίζω. Δηλαδή μου πήγε, μου άρεσε, πέρασα ωραία με τα παιδιά πολύ. Ήταν πολύ κουραστικό. Δεν φανταζόμουν να θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Αλλά και πολύ ευχάριστο. Και tick the boxes, το έκανα γι' αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να το κάνουν. Όλοι, ξέρεις. Όλοι λένε όχι, εγώ δεν. Αλλά κάπου μέσα τους όλοι φάνηκε από τα social media, όπου μας ενδιαφέρει το πώς θα φωνούμε και το πόσα likes θα πάρουμε. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από πού προερχόμαστε, ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει, τι δεν έχουμε κάνει. Από ό,τι φαίνεται, όλοι θέλουν να πούνε κάτι. Θεωρώ ότι το Facebook, ας πούμε, είναι ένα πολύ δημοκρατικό μέσο, που όλοι μπαίνουν μέσα εκεί, στο Instagram, στα social media γενικά, όλοι προσπαθούν κάτι να πούνε. Τώρα εκεί διαλέγεις τι σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, τι σου πάει να το δεις, να το διαβάσεις, να το ακολουθήσεις. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα που έκανα. Αν, ας πούμε, υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες και μου επιτρέπεται να το κάνω, γιατί αυτό είχε και ένα καλό που κάναμε στο My Style Rocks, ότι εγώ δούλευα Σαββατοκύριακο. Mm. Άρα μπορούσα να έχω την κανονική μου δουλειά και το χόμπι μου, σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το οποίο το κάναμε ευχαρίστηση. Ευτυχώς δεν πρέπει να βιοποριστώ από αυτό και έχω άλλη δουλειά. Το βρίσκω. Έχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια η τηλεόραση. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την ανασφάλεια του ότι να τα πω καλά. Για να μπορώ για να τα ξαναπώ του χρόνου. Για να με δει κάποιος. Ας φανώ λίγο παραπάνω. Ας πω κάτι έξυπνο. Το κατανοώ απόλυτα. Και το εκτιμώ πολύ. Είσαι στα περιοδικά τώρα, έτσι, ναι. Δυναμικά. Είμαι στα περιοδικά, είμαι στο digital πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή sites, έχω και μια εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι, με την Google και με την Oracle από το εξωτερικό, και έχουμε φέρει κάτι πλατφόρμες στην Ελλάδα, τα οποία έχουν να κάνουν με στόχευση κοινού. Αλλά πιο πολύ κοιτάω το digital, πιο πολύ κοιτάω γενικότερα στην επικοινωνία. Πάντα μου άρεσε αυτός ο χώρος. Είμαι τυχερός που βρήκα ένα χώρο που μπορώ και να χαίρομαι τη ζωή μου και να βιοπορίζομαι και να δουλεύω και να με αντέχει αυτός ο χώρος. Γιατί βαριέμαι και εύκολα. Δηλαδή, πάντως, εγώ αυτό που κατάλαβα ή μάλλον που επιβεβαίωσα είναι ότι ο Δημήτρης Αργυρόπουλος δεν είναι καθόλου βαρετός τύπος. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες αυτή την τιμή να έρθεις και να μοιραστείς τόσο ανοιχτά πράγματα, τόσο προσωπικά. Στο είπα και πριν ότι αυτό που συμβαίνει πλέον είναι ότι πρέπει οι άνθρωποι να αρχίσουν να ανοίγονται, πρέπει να πούνε ποιοι πραγματικά είναι, πρέπει να ζητήσουν και να πάρουν βοήθεια πίσω και να κάνουν όσο καλύτερο τον εαυτό τους, να το φροντίσουν και να τον εξελίξουν. Νομίζω ότι είναι ωραίο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεωνορά. Ελπίζω να το ξαναπούμε σύντομα.